πάμε γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία εξαφάνιση. Μία εξαφάνιση η οποία έχει αναστατώσει μία ολόκληρη τοπική κοινωνία. Θα το δούμε σε λίγο. Πρώτα όμως πάμε. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα μία πολύ περίεργη υπόθεση. Με χρήματα που χάθηκαν από τραπεζικό λογαριασμό. Αλλά δεν είναι έτσι όπως το νομίζουμε εμείς. Να πούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει γίνει. Μία 38χρονη γυναίκα πάει στην τράπεζα και ανακαλύπτει ότι της λείπουν 17.000 ευρώ από το τραπεζικό της λογαριασμό. Ναι. Γίνεται λοιπόν μία έρευνα και εκεί ανακαλύπτουν ότι όλα της τα χρήματα έχουν μεταφερθεί σε ένα λογαριασμό και σε μία τράπεζα στην Ιρλανδία. Πώς έγινε αυτό? Αρχίζουν τώρα και ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν βρίσκουν πουθενά το δράστη, άφαντος ο δράστης. Ναι. Πιστεύουν προφανώς και οι αρχές και οι τράπεζες ότι μάλλον η γυναίκα πάτησε κάποιο link από τα γνωστά phishing που γίνονται, έδωσε τους κωδικούς της και φυσικά μεταφέρθηκαν τα λεφτά σε άλλη τράπεζα. Έλα όμως που δεν είχε γίνει ούτε αυτό. Η γυναίκα δεν είχε πατήσει τίποτα. Δεν χρησιμοποιούσε ιντερνετικές συναλλαγές. Δεν ήξερε κανένα στους κωδικούς στην τράπεζα. Γενικότερα ήταν ένα άτομο το οποίο δεν είχε έτσι έντονη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε έκανε ηλεκτρονικά αγορές. Και έχει κινηθεί τώρα ολόκληρη αστυνομία προκειμένου να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί εάν καταφέρνουν οι δράστες, γιατί σίγουρα υπάρχει από πίσω κάποια πάτη, να παίρνουν έτσι τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τους κωδικούς, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Άρα φοβάται ο κόσμος πλέον αυτή τη στιγμή εάν τα λεφτά που έχει είναι στην τράπεζα ή τα έχουν κάνει φτερά. Ναι.